Πάμε τώρα στον Ηρακλή, φίλες και φίλοι. Ένας Ηρακλής ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός τεστ. Κέρδισε τον Ολυμπιακό Βόλου με 4-0. Μια εμφάνιση η οποία βεβαίως κόρυψε χαμόγελα και στους ανθρώπους της ομάδας, φυσικά και στο φίλαθλο κόσμο. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος έχω ξεχάσει πότε έχει μιλήσει τελευταία φορά στο ραδιόφωνο. Τάσος Κατσαμπής. Αγαπητός και αγαπημένος στον κόσμο του Ηρακλή και σε όλους μας. Τάσο, τι κάνεις, καλημέρα. Καλημέρα. Αυτό έχεις ένα δίκιο, ναι. Δεν μιλάω πολύ. Ούτε στον εαυτό μου μερικές φορές, αλλά εντάξει. Εντάξει, νομίζω ότι είναι καλύτερο καμιά φορά να μιλάμε με την προσπάθειά μας και με τη δουλειά μας. Και αυτό που γίνεται φέτος στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, τον αναγεννημένο και ανανεωμένο ποδοσφαιρικό Ηρακλή, είναι κάτι άξιο αναφοράς τουλάχιστον, έτσι. Έτσι ακριβώς. Πώς δεν θα μπορούσα να μιλήσω για μια καινούργια προσπάθεια, μια τεράστια προσπάθεια που κάνουμε να ξαναφέρουμε τον Ηρακλή εκεί που ανήκει. Και νομίζω ότι σιγά σιγά το καταφέρνουμε. Θέλουμε πολλή δουλειά, αλλά νομίζω ότι αυτό που έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, με μια τέτοια εικόνα που πας στο γήπεδο και βλέπεις και γυρνάς σπίτι χαρούμενος, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Έτσι είναι. Έχοντας τη χαρά να είμαι κοντά στην ομάδα 2-3 ώρες και βλέποντας το κλίμα που δημιουργήθηκε από το καλοκαίρι, πρέπει να σημειώσω και νομίζω ότι θα το επιβεβαιώσει κι εσύ. Το πολύ καλό κλίμα που υπάρχει ανάμεσα στα παιδιά, στους προπονητές, στη διοίκηση, δηλαδή έτσι αυτό το κλισέ που λέμε καμιά φορά οικογένεια κτλ. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά στον Ηρακλή υπάρχει 100%. Κοίταξε, η οικογένεια γενικά όλα τα χρόνια που είμαι στον Ηρακλή και σαν ποδοσφαιριστής και από αυτό το πόστο, νομίζω ότι ήταν το α και το ω. Και είναι και αυτό που με κράτησε στην ομάδα και αυτό που με έχει κάνει να έχω κολλήσει με αυτήν την ομάδα, να την αγαπάω. Είναι αυτό που λέω μερικές φορές, αυτά που βγαίνουν ότι, ότι γεννιέσαι δεν γίνεσαι, εγώ είμαι το αντίθετο. Δεν ήμουν αλλά έγινα και δεν μπορώ να το αφισβητήσει κανένας και δεν το δέχομαι από κανέναν αυτό το πράγμα να το πει για μένα. Έγινες Ηρακλής δηλαδή. Αυτό δεν το συζητάω ακριβώς. Αυτό το μικρόβιο πλέον έχει γιγαντωθεί φέτος. Και αυτό βέβαια ξεκινάει από ψηλά. Για να ξεκινήσεις μια ομάδα πρέπει να υπάρχει μια κεφαλή, πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος που να βοηθάει οικονομικά, ο Γάμα Σίγμα, ο πρόεδρος, ο κύριος Ευγενίου δεν το συζητάμε, ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα, έχει δεθεί, μπήκε και σε εκείνο το μικρόβιο, οι άνθρωποι που απαρτίζουν τη διοίκηση, υπό ονόματα θα ξεχάσω και κάποιους, οι οποίοι υπάλληλοι, διοίκηση, φροντιστής, το προπονητικό team, ποδοσφαιριστές, όλοι μας, έχουμε κάνει ένα κλίμα το οποίο είναι αξιοζήλευτο. Στις νίκες μαζί, στενοχώρια περισσότερο μαζί και αυτό νομίζω ότι αυτό το μείγμα έχει βγει και στο γήπεδο και βγαίνει και αυτή η εικόνα υγιής. Έτσι είναι πράγματι. Τώρα, επιστρέφοντας στα ποδοσφαιρικά, χθες η ομάδα πήγε πολύ καλά, πέτυχε γκολ, είχε δοκάρια, έχει μια νεανική έτσι, ορμή, έναν ενθουσιασμό που βγαίνει μέσα στο γήπεδο. Έγιναν και κάποιες μεταγραφές, ήρθαν κάποια νέα παιδιά. Τώρα οριοθετείται κάποιος στόχος όσο το δυνατόν ψηλότερα, παιχνίδι με παιχνίδι? Ο στόχος είναι να μπαίνουμε στο γήπεδο και να φεύγουμε χαρούμενοι. Τι εννοώ? Αυτό που λέω και στα παιδιά, έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή στην ομάδα να παίρνουμε από απειρία θα έλεγα, γιατί τώρα κάποια παιχνίδια που έχουμε χάσει βαθμούς είναι από απειρία, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά, άμα εξαιρέσουμε τους Παπαστεριανούς, τον Άγγελο και τον Μανώλη, όλα τα άλλα παιδιά είναι 19, 20, 22, 23 εκεί. Σωστά. Και οπότε δεν έχουν τα περισσότερα παραστάσεις και κάποια παιχνίδια είναι λογικό να πληρώσεις και την απειρία. Θεωρώ όμως ότι ο στόχος είναι σε τόσο γρήγορο χρονικό διάστημα δημιουργήσαμε μια ομάδα η οποία για μένα παίζει αυτή τη στιγμή το καλύτερο ποδόσφαιρο και πραγματικά δεν ξέρω ποιο είναι το ταβάνι αυτής της ομάδος και θα το δούμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Τα νέα παιδιά που ήρθανε υποσχόμενα για να βοηθήσουν? Ναι, είναι παιδιά τα οποία σιγά σιγά θα μπουν και αυτά συντακτική της ομάδος. Πλέον όλα γίνονται κομμάτι-κομμάτι. Υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος είναι πολύ αξιόλογος. Έχουμε την ίδια φιλοσοφία, ο κ. Γεωργιάδης. Πραγματικά εμπνέει τους ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτό, ο προπονητής να εμπνέει τους ποδοσφαιριστές. Και σιγά-σιγά όλα τα παιδιά αυτά που έρχονται και αυτά που είναι ήδη στο ρόστερ, νομίζω ότι ο στόχος είναι να γίνουν ένα και να βγάζουν αυτή την εικόνα στο γήπεδο.
Ναι. Υπήρχε η εντύπωση στον κόσμο, βεβαίως πάντα ο κόσμος πάντα θέλει κάτι παραπάνω. Στην Ελλάδα είμαστε συνηθισμένοι σε ηχηρά πράγματα, σε μεταγραφές κτλ. Υπήρχε εντύπωση το χειμώνα ότι μπορούσε να έρθει κάποιο παιδί έτσι με όνομα κτλ. Αλλά τελικά δεν ξεπεράστηκαν τα θέματα με τους περιορισμούς. Κοίταξε. Παλιά στον Ηρακλή υπήρχε ένα θέμα το οποίο ήταν να έρθει ένα όνομα και συνήθως το Ηρακλής κακά τα ψέματα την πλήρωνε, γινόντουσαν κινήσεις εντυπωσιασμού, ονόματα τα οποία ήταν μόνο ονόματα και δεν προσφέρανε στην ομάδα. Ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή περνάει από κόσκινο. Ναι, είχαμε μιλήσει με ονόματα τα οποία όμως ξέραμε ότι θα προσφέρουν στην ομάδα, αλλά δυστυχώς με την αδειοδότηση δεν μπορούσαμε να πάρουμε παίχτη πάνω από 25 χρονών. Ναι. Και έτσι τώρα δημιουργείται ένα νεανικό σύνολο με 2-3 παίκτες μόνο πάνω από, από τα 25, όλοι οι υπόλοιποι παρακάτω και βεβαίως με μια βαριά φανέλα και μια κληρονομιά πολύ σημαντική έτσι και με μια, εδώ που τα λέμε και μια πίεση από την ιστορία και ακριβώς το όνομα του Ηρακλή, στην οποία ανταποκρίνονται όμως από ό,τι φαίνεται. Ακριβώς. Είναι παιδιά τα οποία κακά τα ψέματα γίνεται πολλή δουλειά, ασχέτως ότι είναι εδώ πέρα ένα γκέτ το οποίο δεν μαθαίνει ο κόσμος που μέχρι ένα σημείο μπορεί να μαθαίνει, αλλά αυτό που έχω να πω στον κόσμο και ευελπιστώ να δω περισσότερο κόσμο και τον καταλαβαίνω και μαζί τους είμαι ένα με όλους, θα γυρίσει όλος ο κόσμος πίσω, είναι ότι γίνεται πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Όποιος παίκτης έρχεται εδώ μαθαίνει την ιστορία του Ηρακλή. Δεν είναι σκαλοπάτι ο Ηρακλής για να πάνε στην επόμενη ομάδα. Η μάνατζερ που θα μιλήσουμε είναι άνθρωποι που θα καταλάβουν ότι ο παίκτης δεν θα έρθει εδώ για να πάει στο επόμενο, γιατί το επόμενο είναι ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής είναι η μεγάλη ομάδα, δεν είναι η επόμενη ομάδα. Mm-hmm. Εδώ θα αδρωθούν, εδώ θα παίξουν και αν έρθει η Μπαρτσελόνα να ζητήσει έναν παίκτη, τότε δεν θα πούμε και όχι. Καλώς αυτή τη πάει. Στιγμή όμως, στον Ηρακλή, όποιοι έρχονται και αξίζουν, θα μείνουν και το όνειρό τους είναι να παίξουν στον Ηρακλή. Αυτά που γινόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια δεν γίνονται πλέον. Τώρα, οι επόμενοι αγώνες βεβαίως είναι πάντα απαιτητικοί. Υπάρχει ένα παιχνίδι με τη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Χθες κερδίσατε τον Ολυμπιακό Βόλου. Γενικότερα το επίπεδο στην κατηγορία είναι καλό, είναι ικανοποιητικό, ιδίως οι παραπάνω ομάδες, ας το πούμε έτσι. Τι βλέπουμε τώρα από εδώ και στο εξής, αρχικά για το παιχνίδι της Κυριακής? Εμείς αυτό που βλέπουμε με το που τελειώσει το παιχνίδι της αγωνιστικής, να προετοιμαστούμε για το επόμενο. Έτσι και με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, θα πάμε να παίξουμε αυτό το ποδόσφαιρο που βγάζει η ομάδα στο γήπεδο, να πάρουμε τους 3 βαθμούς για να δούμε και το μεθεπόμενο παιχνίδι. Γενικότερα το επίπεδο τάσο της κατηγορίας? Κοίτα, είναι ένα αρκετά καλό επίπεδο. Εγώ το από καλές ομάδες, ιστορικές, έχει πολλές ιστορικές ομάδες. Να, το παράπονο μου, θα έλεγα εισαγωγικά, είναι ότι η οργάνωση και το πώς λειτουργούν οι παράγοντες όχι των ομάδων τη Super League στο θέμα ότι, να σου φέρω ένα παράδειγμα, το προηγούμενο αγωνιστική παίζαμε, είχα νωρίσει ότι θα παίξουμε Κυριακή, ο προπονητής ετοίμαζε την ομάδα για Κυριακή και το αλλάξανε με το πρόγραμμα, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, και ξαφνικά σου λέει με την Νίκη Βόλ θα πρέπει να παίξει Σάββατο. Κάτσε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Γιατί ο κάθε προπονητής ξέρει ότι θα φορμάρει τη συγκεκριμένη ημέρα. Βέβαια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το ότι μια ομάδα ανεβαίνει όχι από κάθε όμιλο. Ναι. Και ανεβαίνει μια που θα παίξει μεταξύ του. Δεν γίνεται τώρα να βγαίνεις πρώτος και να παίξεις μπάρας για το αν θα βγεις πρώτος. 34 ομάδες και μία άνοδος. Είναι πολύ άδικο αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Είναι πολύ άδικο και αυτή τη στιγμή εμείς θα αρχίσουμε να παίζουμε. Τώρα έχουμε μια σειρά παιχνιδιών. Κυριακή, Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή, Τετάρτη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Υπομονή και δύναμη. Ένα τελευταίο σχόλιο γενικότερα για το ποδοσφαιρικό τμήμα που όλοι λέμε ότι είναι η κορονίδα όλων των αθλημάτων σε όλους τους συλλόγους. Πολλοί κόσμος ακολουθεί κυρίως το ποδόσφαιρο κτλ. Γενικότερα στον Ηρακλή όμως γίνεται μια προσπάθεια επανεκκίνησης έτσι, και μέσα από το ποδοσφαιρικό τμήμα και μέσα από τον ερασιτέχνη. Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο είναι αυτό που πάει μπροστά έτσι, που ο κόσμος ακολουθεί. Εντάξει, είναι το πιο δημοφιλές άθλημα, αλλά θεωρώ ότι η προσπάθεια που έχει γίνει από το Γάμα Σίγμα, από τον Φώτητο Θεό, οι οποίοι όλοι μαζί αυτό το team μπορέσαν και ξανααναστήσανε τον Ηρακλή, τι να πω, μόνο ευχαριστώ σαν Τάσος
σαν φίλαθλος, σαν οπαδός, ό,τι καλύτερο είναι πραγματικά. Ο Ηρακλής είναι ένα σωματείο το οποίο όλοι, μα όλοι, θέλουν να πηγαίνουν τα παιδιά τους εκεί, σε κάθε άθλημα. Ναι. Και νομίζω ότι ήδη έχει αυτή η φλόγα θα φουντώσει σύντομα. Θα πρέπει να κάνουμε και ένα σχόλιο βέβαια για τα άσχημα γεγονότα, Τάσο, των τελευταίων ημερών. Κάτι το οποίο έχει συγκλονίσει όλους μας, έτσι, με τη δολοφονία του Άλκη. Είναι κάτι το οποίο είναι απίστευτο αυτό που έγινε πράγματι. Τι να πούμε τώρα, να ευχηθούμε να μην ξαναγίνει, να ποτέ ξανά, τι άλλο μπορούμε αυτό να πούμε. Αυτό είναι ευχή, δεν το συζητάω, γονιός είμαι εγώ, το νιώθω, το εισπράττω, ναι. Σκέφτομαι, έρχονται εικόνες, είναι λογικό, μακριά από τους εχθρούς μας, μακριά να μην γίνει ποτέ των ποτών. Απλά πρέπει να μπουν νόμοι, κανονισμοί, να υπάρχει ένας φόβος και να μην ξαναγίνει ποτέ ξανά ένα τέτοιο. Και να τηρούνται, και να τηρούνται. Και να τηρούνται αυτό ακριβώς. Το πιο σημαντικό που είπες. Τάσο Κατσαμπή, σε ευχαριστούμε πολύ που μίλησες στο Λίμπερο. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη να ευχηθούμε στην προσπάθειά σας και εύχομαι να τα ξαναπούμε και σε ακόμη καλύτερες στιγμές για τον Ηρακλή. Θα χαρώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.